Γεια σας. Ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι αυτός που βλέπετε, ε, βιωμένο νόημα και ζωή, σκέψη και βιωματική ε, προαγωγή. Ε, είμαστε στη Βιζίτσα, ε, στο Πύλιο και ασφαλώς στις ομιλίες στο βουνό Αύγουστος 2024. Η παρουσίασή μου έχει αυτή την δομή γενικά, Τέσσερις ενότητες, άλλες μεγαλύτερες, άλλες ε, μικρότερες. Και ξεκινάμε με ένα όμορφο ε, απόσπασμα από ένα βιβλίο του Τζέντλιν. «Μου αρέσει η θεωρία, αλλά δεν θεμελιώνει τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ότι όλα βασίζονται στη θεωρία. Αν αυτό ήταν έτσι, τότε πού θα βασιζόταν η θεωρία». Ε, ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ενότητα που έχει τον τίτλο τώρα, με τη γλώσσα που έχουμε. Συχνά μιλάμε, λοιπόν, για ε, παλές, για τις παλές παραδοσιακές υποθέσεις και παραδοχές ή αντιλήψεις. Ο Τζέντλιν ισχυρίζεται ότι δεν μπορούμε απλώς να τις υπερβούμε, έτσι απλά, ακριβώς επειδή ενέχονται ή υπάρχουν μέσα στη γλώσσα και στην εμπειρία. Ε, αλλά για αυτόν τον λόγο και δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε αυτό να αλλάξει σε κάποιο ιδεατό, προβεβλημένο μέλλον. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι ένα νέο είδο σκέψη είναι δυνατό τώρα με τη γλώσσα που έχουμε, ακόμα και την απλή καθημερινή γλώσσα και οτιδήποτε η γλώσσα μπορεί να φτάσει να σημαίνει εκ νέου. Ρητά εξέφρασε λοιπόν την επιθυμία του να προσφέρει ελεύθερα στον, στον, κόσμο, στους ανθρώπους, την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία, η θεραπεία γενικά δεν είναι μονάχα κτήμα εξειδικευμένων επαγγελματιών. Ωστόσο όπως νομίζω κινήθηκε και προς μια άλλη κατεύθυνση να προσφέρει δηλαδή στους, στον κόσμο ελεύθερα τη φιλοσοφική σκέψη, το φιλοσοφήν βιωμένο και ενσώματο. Εκφραστικά ο Τζέντλιν κινείται στο απλό καθημερινό ε, εκφραστικό πεδίο της διαδικότητας, την οποία δεν υποτιμά. εστανόμενος πάντα και όντας προσιλωμένος στο ουδέτερο πεδίο του μονισμού από όπου προκύπτουν ή αναδύονται οι διαδικές πολικότες χρήσιμες, ωστόσο, κατά τα άλλα. Ε, ο Τζέντλιν ε, μιλάει απλά, αν εξαιρέσουμε το έργο του που έχει τίτλο A Process Model, ένα μοντέλο διαδικασία, μιλάει πέρα από δύσκολου φιλοσοφικού όρου. Είναι πραγματιστής του, του τρίτου κύματο, όπω έχει χαρακτηριστεί. Ωστόσο, μέσα από αυτό το zigzag θέλει να φτάσει σε έννοιε κατάλληλε για τη διαδικασία τη ζωή. Σε όρου που δείχνουν ή λένε το πώ λειτουργούν. Ορισμένα κείμενά του χρειάζονται ωστόσο κάποιο είδος κλειδιού για να φωτιστούν μέσα σε κάποια προπτική νοήματος και συνολικά αν εξαιρέσουμε τα εξαιρετικά του άρθρα και βιβλία στα οποία επεξηγεί την ανανέωση της συνάντησης ψυχοθεραπείας και φιλοσοφίας πέρα από τα κλασικά παραδείγματα και τις παραδοχές ουσιαστικά γράφει και λέει διαρκώς ένα και μόνο πράγμα με τρόπους και όρους είναι μεταξύ τους αμοιβαία εμπλεκόμενη, interlocked. Ε, πέρα από αυτό αναπτύσσει λεπτομερείς ε, ε, διαδικασιακούς βιωματισμούς μέσα από την βιωματική διαδικασία του focusing και του thinking at the edge. Ε, στη θεωρία του περί αλλά και στην φιλοσοφία του θα βρούμε κυρίως μέθοδο και διαδικασία και όχι ασφαλώς περιεχόμενα. Ε, ο συνηθισμένος τρόπος. Ο συνηθισμένος μας τρόπος να είμαστε μαζί με κάποιο θέμα ή πιο συγκεκριμένα με τη ζωή μας ή με τις καταστάσεις μας, αν δεν είναι ένας τρόπος της λογικής επαγωγής ή του επιστημονικού αντικειμενικού λόγου, είναι συνήθως ένας τρόπος κατώτερος της λογικής less than logic, όπως λέει ο Τζέντλιν, κατά τον οποίο τρόπο δεν δίνουμε προσοχή στο υπόρρητο βιωματικό πλαίσιο από το οποίο, μέσα από το οποίο μιλάμε. Η εμπειρία μας και ο τρόπος της εμπειρίας μας είναι λιγότερο ή περισσότερο δομισμένο, δομημένος από τους κοινωνικούς μας ρόλους και τα μοτίβα αναγνωρίσιμες συμπεριφοράς και κατανόησης. Πρόκειται λοιπόν για μια εμπειρία κοινή, γενική, γενικευτική, γεννόσιμη, generic θα λέγαμε, μια εμπειρία γενικών συμβολοποίησεων. Μπορούμε να μιλάμε για χρόνια μέσα από αυτόν τον χώρο, έναν χώρο δηλαδή που δεν επηρεάζει τα ίδια τα μοτίβα, γνωρίζοντα ωστόσο για χρόνια ότι δεν ακουπάμε την πολυσύνθετη εμπειρία, την υπόρρητα ενεχόμενη, πολύσύνθετη, πολύπλοκη βιωματική διαδικασία, το υπόρρητο δηλαδή ότι δηλαδή δεν αγγίζουμε την υπόρρητη υποδηλούσα πολυπλοκότητα, την υποριτότητα που υπερβαίνει η υπορριτότητα με την βιωματική αποκρισιμότητά της, τις κοινωνικές κατηγορίες, αν και τις εμπεριέχει ασφαλώς. Η υπορριτότητα λοιπόν, το περισσότερο, είναι μια πολλαπλότητα αδιαχώριστων δυνατοτήτων που όλες μαζί λειτουργούν για να πραγματώσουν, να ενεργήσουν, θα λέγαμε, το επόμενο συγκεκριμένο βήμα, το επόμενο πραγματικό γεγονός, το οποίο εκδηλώνει, explicates, την ενεχόμενη υπορριτότητα, αλλάζοντάς την όμως ταυτόχρονα, χωρίς ποτέ να μπορεί να τη συλλάβει, να την αναπαραστήσει, να την εξαντλήσει, αν βέβαια τέτοιες δράσεις έχουν κάποιο νόημα χωρίς εν τέλει ποτέ να μπορεί να την κάνει έκδηλη, explicit. Γράφει ο Gentleman ότι οι υπόρρητα ενεχόμενες δυνατότητες αλληλοεπηρεάζουν η μία την άλλη και αυτό που η κάθε μία είναι ενέχει το πόσο επηρεάζει τις άλλες και ήδη επηρεάζεται από το ότι τις επηρεάζει. Αυτό κάνει την κάθε μία πιο ακριβή, πιο συγκεκριμένη η υπόρρητη ακρίβεια, the implicit precision, είναι πολύ απαιτητική, πολύ επίμονη. Τα γεγονότα, οι εκδηλώσει, οι συμβολοποιήσεις κτλ. δεν είναι ποτέ μονάχα η ρητή τους. η εκδηλή τους εκδήλωση. Κάθε δράση είναι ένα παραγωγικός μήνος, μια δέσμη αλλαγών στις άλλες δυνατότητες δράσης, μαζί με νέες δυνατότητες. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε, ενέχουμε, οτιδήποτε θέλουμε να πούμε ή να κάνουμε, η υποδηλούσα δηλαδή η ετοιμότητά μας να μιλάμε και να δρούμε, μας δίνει μια ιδέα για την υπορητότητα. Οτιδήποτε κάνουμε, σκεφτόμαστε, λέμε, εκδηλώνει ένα υπόρητο που είναι περισσότερο από ό,τι υπάρχει εκεί ως απλά δομές και μοτίβα. Το υπόρητο είναι εκεί με έναν τρόπο ανολοκλήρωτο. Είναι ατελείωτο και δεν είναι βέβαια μονάχα ατομικό. Ποιος ήταν τώρα ο ασυνήθιστος τρόπος, ποιος θα ήταν ένας βιωματικό χώρος ο οποίος να μπορεί να επηρεάζει τα μοτίβα. Πρόκειται για ένα είδος βιωματική συνέχειας, βιωματική προαγωγής, carrying forward, η οποία δεν είναι επαγωγική ή συμπερασματική, κατά την οποία κάθε ίδιο μοτίβο, φόρμα, έννοια, μονάδα, είναι ταυτόχρονα και νέο. Δεν είναι μονάχα νέο και δεν είναι μονάχα παλιό. Πρόκειται λοιπόν για μια συνέχεια οργανισμική που δεν ανάγεται στη λογική συνέχεια ομοίων με τον εαυτό τους μονάδων, εξ αρχής σταθερών. Ασφαλώς νέοι δημιουργημένοι όροι θα μπορούν να δώσουν λογικό νόημα και να προσφέρουν διάβια και σαφήνεια σε μια λογική συνέχεια που δεν είναι αναγωγική αλλά επαγωγική συμπερασματική και στην οποία όμως η λογική δεν καθορίζει τους όρου ή τις μονάδες που χρησιμοποιεί. Το υπόρρητο δημιουργεί μια θεμελιώδη χωρικότητα και μια χρονικότητα γεμάτη σε αντίθεση με τον άδειο χώρο του εδώ και του εκεί και τον άδειο χρόνο των χρονικών θέσεων, σημείων, στιγμών, πριν, τώρα, μετά. Ο άδειο, ο συνηθισμένος χώρος και χρόνος, είναι απλά παράγωγα. Παράγωγα που μάλιστα σκεπάζουν ή επικαλύπτουν συνήθως τις πραγματικές διαφορές μέσα από χρήσιμες κατά τα άλλα και διακρισιμότητε. Παράδειγμα χάρη, κάθε πράγμα βρίσκεται έξω από κάθε άλλο. Κάθε μέρος μένει ίδιο ή ταυτόσιμο μου με τον εαυτό του κλπ. Πρόκειται λοιπόν για τον χώρο και τον χρόνο που δεν επηρεάζει τα μοτίβα που επιθέτουμε στην ζωή και την πράξη για να κατασκευάσουμε πράγματα διαχωρισμένα, με μέρη διαχωρισμένα, για να κατασκευάσουμε ίδια πράγματα, ίδια μεταξύ τους και ίδια με τον εαυτό τους που διακρίνονται από τη θέση τους σε ένα σύστημα χωρικών ή χρονικών θέσεων. Πρόκειται λοιπόν για ένα χώρο και έναν χρόνο ίδιων πραγμάτων, ίδιων αποτελεσμάτων, για δομές χωρίς ζωή. Δομημένες εξ ολοκλήρου, τελειωμένες που μένουν ίδιες με τρόπο αξιόπιστο, κατάλληλες για κατασκευές μερών για συνθέσεις επίσης ολοτήτων. <κοί> Αν προχωρήσουμε σε λίγες περισσότερε λεπτομέρειες όσον αφορά τον χώρο, τον γεμάτο χώρο, όπως τον αντιλαμβάνεται ο Gentleman, μπορούμε να πούμε τα εξή. Δεν ζούμε μέσα στον άδειο, τον αφηρημένο γεωμετρικό χώρο. Ο χώρος αυτός είναι ανθρώπινη δημιουργία. Είναι χώρο αλλαγής θέσεων και μετακίνησης διαχωρισμένων μερών. Είναι χώρο σημείων και μαθηματικών. Ωστόσο ζούμε εμείς και το σώμα μας μέσα στη λειτουργικότητά του και στο χώρο των αναπτυσσόμενων βιολογικών ιστών, των συμπεριφοριστικών δυνατοτήτων, της γνώσης και της νόησης και των βιωμένων αισθήσεων. Τώρα, αν πούμε λίγα περισσότερα για τον χρόνο, σε αυτό το σημείο, ε, ναι, μπορούμε να πούμε το ζήν η ζωή δεν συμβαίνει, δεν διαδραματίζεται μονάχα στον γραμμικό χρόνο. Ο γραμμικός χρόνος είναι ένα άδειο πλαίσιο. Αποτελείται από θέσεις στιγμές στην χρονική γραμμή ενός παρατηρητή. Αποτελείται από τώρα, τώρα, τώρα. Δηλαδή από εμφάνιση, εμφάνιση, εμφάνιση. Αντί για τη λέξη εμφάνιση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη εκδήλωση, συμβάν κλπ. Ή ο κύριν, ο κύριν, ο κύριν. Ο γραμμικός χρόνος υποτίθεται ότι είναι εξωτερικός και ανεξάρτητος αυτών που συμβαίνουν. Το παρελθόν που είναι παρόν, τώρα, δεν είναι μια πρώτερη χρονική θέση, αλλά ότι υπόρρητα ενέχεται και λειτουργεί τώρα. Έτσι και με το μέλλον. Το μέλλον που είναι παρόν τώρα δεν είναι μια χρονική θέση, ούτε θα γίνει παρελθόν αργότερα το μέλλον που είναι παρόν τώρα είναι η υπόρρετα ενεχόμενη υποδήλωση. Τώρα. Η βιωματική προαγωγή Karen Forward καθορίζει, μορφοποιεί τώρα ότι ήταν εκεί, ότι υπήρχε εκεί τότε. Πρόκειται για έναν χρόνο παραδοξολογικό, αναδρομικό, μη γραμμικό. Η βιωματική προαγωγή, η βιωματική διαδικασία έχει το δικό της χρόνο. Ο γραμμικός χρόνος, αυτό το χρονικό μοτίβο, εμφανίζεται, εκδηλώνεται, φανερώνεται ο ίδιος ως παράγωγο εντός της υποδηλούσας υποριτότητας που προάγεται βιωματικά. Ακόμα λέει ο Τζέντλιν και η χουσερλιανή έννοια της προκράτησης, πρόκτησης, προτένσιον, και κατά συνέπεια η έννοια της ανακράτησης ή ανάκτησης, retention, δεν επαρκή. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το μέλλον που οραματιζόμαστε μπορεί να υποδηλώσει και να διαμορφώσει το τρέχον παρόν, δηλαδή το παρόν όπως ακολουθείται στη ροή του. Ωστόσο, όχι μονάχα για τις συνηθισμένες δράσεις, αλλά ακόμα και αν τίποτα παρόμοιο δεν έχει ποτέ πριν εμφανιστεί, εκδηλωθεί, συμβεί κτλ, η όλη ακολουθία, ο στόχος, ο σκοπός λέει είναι πάντοτε υπόρρητα ενεχόμενη. Κάτι ίσως, νομίζω, που μοιάζει με τη λειτουργία του Virtual στον Τελέζ. Αφήνοντας το σώμα να το κάνει πιο το νέο, το κοινοφανές, αφήνοντας το σώμα να προαχθεί, αυτό ενδέχεται να φέρει περισσότερα στη νέα δράση από όσα γνωρίζουμε. Αυτά ήταν τα δύο ένθετα περί χώρου και περί χρόνου. Δεν ξέρω αν ήταν κατάλληλο να υποθούν τώρα, και συνεχίζουμε με την δεύτερη ενότητα, η οποία ασχολείται με το να φανερώσει, να αναφέρει ποιο είναι το project του Gentling. Η δομή τη ενότητα στις δεύτερη είναι αυτή, και προχωράμε λοιπόν κατευθείαν σε αυτήν. Το project του Gentling. Όπως γράφει ο Gentling, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε τι είναι νέο στην φιλοσοφία του, εκτός και αν οι λέξεις αλλάξουν τα νοήματά τους στην ίδια τη διαδικασία να το εκφράσουν, να εκφράσουν αυτό που είναι νέο στη φιλοσοφία του. Το project του θέλει να είναι, παρά τις δυσκολίες και τις θεωρητικές αντιρρήσεις, επίμονα μη καρτεσιανό και επίμονα φαινομενολογικό προς μια νέα επιστήμη της ζωής ως διαδικασίας άλλες μη καρτεσιανές φαινομενολογικές φιλοσοφικές στάσεις αποτυγχάνουν να είναι αυτό που δοκιμάζουν να είναι. Όπως ισχυρίζει το παράδειγμα του χάρη επειδή σε κάποιο σημείο της μεθόδου ή των βημάτων που ακολουθούν υπησέρχονται δετερμινιστικές προϋποθέσεις ή επειδή η ίδια η μέθοδος που ακολουθείται ή τα βήματα που ακολουθούνται δεν εξετάζονται φαινομενολογικά στις σχέσεις τους με το αντικείμενο που μελετάτε ή δεν εξετάζεται για παράδειγμα το πώς οι θεωρητικές τους διατυπώσεις αλληλεπιδρούν με την εμπειρία. Ο Τζέντλιν ακολουθεί τον Στάιν. δηλαδή το νόημα των λέξεων θεωρεί ότι δεν είναι ενιολογικά καθορίσιμο. Η σημασία των λέξεων δεν καθορίζεται από ένα σταθερό σύνολο μονάδων. Το, τα νοήματα των λέξεων βλέπουμε να επαναδημιουργούνται στην χρήση τους. Δεν χρειάζεται να βρίσκονται κάπου εκεί ήδη έτοιμα εκ των προτέρων και καθορισμένα ή ακόμα και κάπου πέρα από τις λεκτικές εκφράσεις. Οι λέξεις και οι καταστάσεις μεταξύ τους διαρκώς αλληλοκαθορίζονται καθορίζονται και αναδημιουργούνται. Οι καταστάσεις γεννούν τις λέξεις και τις διαβάζουν καταστάσεις και λέξεις είναι πάντα μαζί. Το ένα γίνεται μέρος του νοήματος του άλλου. Οι φράσεις και οι λέξεις δεν είναι σημαίνοντα που καθορίζουν τι συμβαίνει, αλλά μάλλον το αντίθετο. Οι φράσεις είναι οικίες μέσα από πολλές καταστάσεις. Ο Στάν λοιπόν μας βοηθάει να προχωρήσουμε πέρα από τις παλιές έννοιες και τα σχήματα. Να επιτρέψουμε στις λέξεις να έχουν νέες χρήσεις εδώ, τώρα, στις καταστάσεις μας. Ο Βίτκινστάιν μας έδειξε ότι μία λέξη λέει ή σημαίνει ή εννοεί κτλ οτιδήποτε αυτή η λέξη κάνει σε μια κατάσταση. Καμία έννοια δεν καθορίζει αληθινά τι σημαίνει μια λέξη. Υπάρχει μια ενιολογική διάχυση, μια καθορισιμότητα, μια ανακρίβεια ενιολογική, η οποία όμως αλληλοεμπλεκεται εμπλέκεται σε μια βιωματική τάξη σημασίας και νοήματος που απέχει πολύ από τον σχετικισμό παρά τους ισχυρισμούς κάποιων. Πώς γίνεται και οι καταστάσεις, οι εμπειρίες, οι βιωμένες αισθήσεις, τα βιωμένα νοήματα να έχουν μια τόσο επίμονη, απαιτητική ακρίβεια και διάκριση ή διαφοροποίηση ακόμα και όταν γνωστικά είναι ασαφής. Οι λέξεις οι οποίες μιλούν από το πώς λειτουργούν, μπορούν επίσης να μιλήσουν και για αυτήν την ίδια τη γλώσσα. Μπορούν να μας επιτρέψουν να μιλήσουμε από εμάς και από το πώς οι λέξεις μας έρχονται στα σώματά μας. Όπου αυτό το εμάς και το σώματα αναπτύσσουν νέα νοήματα σε νέες χρήσεις. Ε, ζωή, σώμα και μονάδες. Η επιτελεστικότητα, η ζωή του σώματος μπορεί να μας απελευθερώσει από τα παλιά ή και τα τρέχοντα ενιαλογικά μοντέλα. Να μας πάει πέρα από την αναλυτικό, συνθετική, μοναδολογική σκέψη καθώς και πέρα από τον επιφανειακό, συνθετικό ολισμό. Αυτό ισχυρίζει το gentleman. Τίποτα ζωντανό δεν αποτελείται από διαχωρισμένες μονάδες. Η διαδικασία της ζωής, κάθε ζωντανή οργανισμική διαδικασία, δεν ξεκινάει με μονάδες, τις οποίες η αναλυτική λογική σκέψη πρώτα αναγνωρίζει και διαχωρίζει και έπειτα συνθέτει ή ολοκληρώνει. Αυτές οι καταστάσεις, διαχωρισμένο και εν συνθέσει, δεν επαρκούν κατά τον τζέντλιν. Η δημιουργία της αναλυτικής σκέψης εν γέννη θεωρεί ότι διαβάζονται αναδρομικά εκ των υστέρων πίσω ή πάνω σε πιο βασικές διαδικασίες. Όμως το πώς η διαδικασία της ζωής, η διαδικασία της τρέχουσας παροντικής άμεσης βίωσης συνεχώς αυτό αναδιαμορφώνεται, αναδιαμορφώνοντας διαρκώς και δημιουργώντας και αναδημιουργώντας αυτό που ήταν, δηλαδή το δικό της παρελθόν, το παρελθόν που τώρα λειτουργεί υπόρρητα, όλο λοιπόν αυτό δεν χρειάζεται να αναχθεί και να συρρυκνωθεί με αυτόν τον τρόπο. Ε, μπορούμε να βάλουμε ένα ένθετο τώρα μιλώντας για διαχωρισμούς. Μιλώντα λοιπόν για διαχωρισμούς μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα το εξής. Η ίδια η κατάτμιση της γλώσσας σε γράμματα έπεται, λέει ο Τζέντλιν, μια πιο, μιας πιο βασικής διαδικασίας. Γράμματα αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά φωνήματα ή τμήματα ήχων, στα οποία διασπώνται τα ηχομοτίβα των λέξεων τα οποία παλαιότερα αντιπροσωπεύονταν από οικονομοτίβα λέξεων ή εικόνες λέξεις. Αλλά αναγνωρίζουμε τις λέξεις σύμφωνα με τα μοτίβα τους, όπως αναγνωρίζουμε ή αναγνωρίζαμε και τις εικόνες λέξεις, δηλαδή τα μοτίβα εικόνες ή τις λέξεις γράμματα, δηλαδή τα μοτίβα γραμμάτων. Μιλώντας επίσης περί συνθέσεων και για ένα είδος ενότητας πέρα από μια διαδικασία αναλυτική και μετά συνθετική. Ε, μπορούμε να πούμε τα εξής. Η διαδικασία της ζωής ενέχει υπόρρητα αχανή εσωτερική πολυπλοκότητα συμβάντων ή γεγονότων αλληλεπιδραστικών με βιωματική ακρίβεια ειδικών και αυστηρά συγκεκριμένων. Αυτή η αδιαφοροποίητη πολυπλοκότητα ωστόσο δεν είναι συνθετική ή ολιστική ως σύνθεση. Αποτελείται από αδιαχώριστε ή μη διαχωρίσιμες ιδιαίτερες διαδικασίες και λειτουργίες που δεν συντίθενται, ούτε λιώνουν, ούτε αναμειγνύονται η μία μέσα στην άλλη. Πρόκειται για λεπτο, λεπτοφιός λειτουργική εξειδίκευση και συγκεκριμενότητα και για υπόρρητα ενεχόμενη βιωματική ακρίβεια. Δεν πρόκειται για ανάμιξη, διάχυση, διάλυση, σύνθεση κτλ. Αλλά για μια ιδιαίτερη μορφή τάξης. Η τάξη της υποριτότητας ή της υπόρητης διαδικασίας. Τάξη περισσότερο καθορισμένη από ένα στατικό είναι. Από ένα απλά σταθερό μοτίβο. Όχι μόνο είναι αδιαφοροποίητη και ταυτόχρονα πολυπλοκότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα και ανοιχτή σε νέες ακολουθίες. Δηλαδή είναι ανοιχτή η πόρυτα ενεχόμενη υποδήλωση νέων και νοφανών βιωματικών προαγωγών. Συνεχίζουμε. <coughs> πώς αντιστρέφουμε την φιλοσοφική, τη συνήθη, τη συνηθισμένη φιλοσοφική τάξη. Πώς αρχίζουμε λοιπόν με την εμπειρία ως διαδικασία. Πώς αρχίζουμε με το βίωμα, με τη ζωή. Και πώς επιστρέφουμε διαρκώς εκεί, αναφερόμενοι, αναφερόμενες, αναφερόμενα άμεσα σε αυτήν. Πώς την κατανοούμε, αλλά με τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις, πώς, σύμφωνα με τον Τιλ Τάι, αντιστεκόμαστε διαρκώς στον πειρασμό ή την τάση να πάμε μέσα από ενοιολογικά σχήματα πίσω της και να την δούμε μέσα από σχηματικές προκατανοήσεις, το άμεσο δίωμα, experiencing, η βιωματική διαδικασία, το βιώνειν, είναι η ζωή της ζωής μας. Είναι συνεπώς διαδικασία χρονική. Πώς λοιπόν σκεφτόμαστε βιωματικά στο όριο ή στο μετέχνιο της επίγνωσης, εκεί που το άμεσο βίωμα μόλις εκ νέου αρθρώνεται σε λέξεις, λέγεται δηλαδή, και όπου η εμπειρία και η γλώσσα δεν συλλαμβάνονται ακόμα ως δύο όροι μιας προβληματικής σχέσης. Το project του Gentleman είναι οπτιμιστικό. Μέσα από οικία μοτίβα και δομές ανοίγονται θεωρεί νέες δυνατότητες. Η βιωματική λοιπόν διαδικασία, experiencing, η ζωντανή βιωμένη εμπειρία, lived experience, αλληλεπιδρώντας με τα βιωμένα νοήματα των ήδη γεμάτων με νόημα συμβόλων, λέξεων, ενιών κτλ. μπορεί να προαχθεί περαιτέρω. Ο ερμηνευτικός κύκλος του ΔΙΛΤΑΙ, βίωμα, έκφραση, κατανόηση, στον οποίο κάθε όρος αποτελεί στιγμιότυπο των άλλων δύο, στον οποίο κάθε όρος ενέχει δηλαδή και υποδηλώνει η πόρτα τους άλλους δύο, περιστρέφεται ή κινείται διαρκώς. Και όταν εισέρχεται στο πεδίο, στην περιοχή ή στον χώρο τη υπόρητη πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα τη εμπειρία, τη ζωή και των καταστάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε βιωματική προαγωγή, current forward, σε βιωματική διαφοροποίηση, σε εκδίπλωση, σε εκδήλωση και ανάδυση καινοφανών κύκλων. Σε βιωμένη δηλαδή αλλαγή, felt shift, σε διεύρυνση, σε καινοτομία που διακρίνεται από την δική της ιδιαίτερη βιωμένη και παραδοξολογική χρονικότητα. Η προαγωγή της κατανόησης διαναμορφώνει αναδρομικά το πώς ήταν στα αλήθεια το παρελθόν. Τι ενέχετο εκεί υπόρρητα. Το βιωμένο νόημα αίσθηση, felt sense, felt meaning. Αυτό το ιδιαίτερο είδος σωματικής αίσθησης νοήματος, μιας κατάστασης, ή της κατάστασης, ή της ζωής μας. Ε, αυτό λοιπόν, αυτή η βιωμένη αίσθηση νόημα, την οποία, όπως γράφει ο Τζέντλν, οι περισσότεροι από εμάς, δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει, αν και ασχολούνται αρκετά με το σώμα, αυτή λοιπόν η βιωμένη αίσθηση νόημα, λειτουργεί ως η ριζικά περιβαλλοντική, οικολογική, οικία, άμεση, εμενής στο βίωμα, ενδόμηχη, έμφυτη, διεπαφή σωματικότητας, βιωματικότητας και περιβάλλοντος. Πέρα από διαχωρισμούς εσωτερικού, εξωτερικού ή αυτού και άλλου. Η άμεση μας αναφορά, direct reference, στη βιωμένη αίσθηση νόημα, γεννά λέξεις, γεννά σύμβολα, εκτιλήσει το βίωμα, το συμβολοποιεί, το διαφοροποιεί, το προάγει, το αλλάζει. Το άμεσο αυτό αναφερόμενο, direct referent, όταν είναι άμεσα αισθητό σωματικά, λειτουργεί ως οργανισμική, βιωματική αποκρισιμότητα. Δηλαδή, συμφωνεί ή διαφωνεί, επιλέγει ή απορρίπτει, όπω παραδείγματο χάρη στη δημιουργία ενό ποίηματο. Η όλη τώρα διαδικασία τη ανάδεση, τη επεξήγηση, τη εκδίπλωση, τη εκδήλωση και τη διαφοροποίηση βιωμένου νοήματο και βιωματική σωματικά αισθητή προαγωγή διευκολύνεται από την παρουσία ενό άλλου προσώπου, από την αμοιβαία ήδη αλληλεπιδρόσα, άλληλο διάπλοκη, το crossing των βιωμένων σωμάτων εντός του περιβάλλοντος και των καταστάσεων. Διευκολύνεται δηλαδή από την περαιτέρω βίης, βίωση, να χερλέμπεν, είτε αναστοχαστική, είτε ανακλαστική, διαπροσωπική. Από την είσοδο δηλαδή διευκολύνεται ουσιαστικά στον βιωματικό χώρο της υπόρητης προενιολογικής πολλαπλότητας και πολύπλοκοτητα. Ε, με άλλους όρους θα μπορούσαμε να πούμε για το ίδιο θέμα τα εξής. Ο Ντελέζ στη λογική του νοήματος, the logic of sense, όσο τουλάχιστον μπορώ να ξέρω και το γνωρίζω ελάχιστα, υποδεικνύει επίσης ένα βαθύτερο δυναμικό άμεσα αισθητό, νόημα, sense, συνοχής ή συνάφειας ή σημασίας, coherence ή incoherence ή της έλλειψής τους. Υποδεικνύει δηλαδή μια άμεσα αισθητή μοναδικότητα, το αυτό, το τι εστί, the thisness, the whatness του εκτιλισσόμενου γεγονότος. Αυτή λοιπόν η, άμεση, η άμεσα αισθητή μοναδικότητα είναι διακριτή από κάθε ακόλουθη ή λεκτική ή ενοιολογική άρθρωση. Αν κάνω λάθος για τον τελές, διορθώστε με. Κατά την στοική διάκριση ένα γεγονός ασώματο ως απρόσωπη εντατικοποίηση καθαρά εμενών σχέσεων ως εικονικότητα μας συναντά. Έχουμε την εμπειρία του. Το νόημα sense του συμβάντος μας διαπερνά. Αν και το νόημα meaning μας διαφεύγει. Τώρα, επιστρέφοντας σε λιγότερο, λιγότερο φορτωμένους θεωρητικά όρους, πριν από κάθε συνηθισμένη προτασιακή απόφαση ή απόδοση αλήθειας ή ψεύδους, υπάρχει το ερώτημα αν η βιωμένη μας κατανόηση ενέχει την αίσθηση ότι κάτι έχει νόημα ή βγάζει νόημα ή ότι, αντίθετα, πλησιάζει σε μια αίσθηση μη νοήματος, σύγχυσης, ηλικιότητας, έλλειψης, σημασία κτλ. Για τον Τζέντλιν αυτό θα αντιστοιχούσε σε μια αίσθηση διεύρυνσης, προαγωγής, ανακούφιση, μετακίνησης κτλ σωματικά αισθητή ή αντίθετα σε μια αίσθηση συρρήκνωσης, συστολής, εγκλωβισμού κλπ. Επίσης, ο Wilfred Bion επίσης αναφέρεται σε σχετικές, αν όχι παρόμοιες ποιότητες με την υποθετική αλφα λειτουργία, την περιέχουσα λειτουργία ή αφομιετική λειτουργία και τον ρόλο της στην ικανότητά μας για σκέψη, ικανή να ανταποκριθεί στην και να συντονιστεί με την ανθρώπινη οικολογική θέση ή συνθήκη. Να βγάλει νόημα από αυτήν, να κρατήσει συνεκτικά τη σύγχρονη ζωή και πραγματικότητα και να ανταποκριθεί βιωματικά και προαγωγικά όπως ανταποκρίνεται και συντονίζεται ή η ικανότητα ενός αετού να πετάει. Αυτή η μεταφορά μου αρέσει πολύ. Επίσης, η βιωμένη αίσθηση νόημα ως καταστασιακή γνώση, situated knowing της Donna Haraway, ως γυμνή κατανόηση, ως νόημα πρότερο του διαχωρισμού των πέντε αισθήσεων, αλλά και η βιωματική αποκρισιμότητα του σώματος εντός των καταστάσεων, όπως διακρίνεται από μορφές γνώσης προτασιακής, μέσω λέξεων, ενιών, λογικής κτλ. Συνεχεί επίσης και με την αριστοτελική έκτη αίσθηση sensus communis, αν το προφέρω σωστά, η communis, communis. η κοινή αίσθηση ή το πρώτον αισθητικών ή το κύριον αισθητήριον ή η αρχή της αισθήσεως ή το κρίνον του ντεάνιμα, η οποία στις μέρες μας ως το κοινό πλαίσιο των διαφόρων αισθήσεων και κινήσεων συζητείται με τον όρο Intermodal Perception and Action Space και ως το Binding Problem στην νευροεπιστήμη όπως γράφει ο Τόμας Fuchs. Συνεχεί επίσης η βιωμένη αίσθηση νόημα και με την έλευση της σκέψης όχι το σκέπτομαι, αλλά το σκέπτεται του James και του Νίτσε, καθώς και συνεχή και με την άμεση αντίληψη και την ολική προσοχή του Κρισναμούρτη. Νομίζω φτάσαμε στο ουσιαστικό σημείο και κάπου εδώ μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το βίντεο και να φτιάξουμε ένα δεύτερο βίντεο για τη συνέχεια.